Καλώ τον. Καλησπέρα. Είχαμε αναγγείλει το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με τον Παναγιώτη το Ζήση από την προηγούμενη φορά για τα τραν λιπαρά. Γιατί είναι τόσο καλά κρυμμένα σχεδόν παντού, που πρέπει να το ξέρουμε. Δεν είναι εύκολο να το αποφύγουμε σε όλε τι περιπτώσει. Αλλά μην το παρακάνουμε κιόλα. Αυτό είναι το υπο... θέμα μα σήμερα. έτσι ακριβώ. Και πάμε πριν δούμε που κρύβονται, πάμε να δούμε τι επιπτώσει έχουν για την υγεία μας. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τις κάρτες. Ωραία και γιατί τα πολύ συζητάμε. Η επιπτώσεις για την υγεία είναι πρώτα απ' όλα στην καρδιά. Αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιαγκιακά νοσήματα, Αμ, γιατί ε, αυξάνουν την κακή την LDL κολυστερόλη ενώ παράλληλα μειώνουν την καλή την HDL κολυστερόλη. Υπάρχουν κάποιε μελέτε που σχετίζουν την κατανάλωση των τραν λιπαρών οξείων με αύξηση του κινδύνου για σακαρόδια βίτη, καθώ και με αύξηση του κινδύνου για διάφορε μορφέ καρκίνου. Ενώ υπάρχει και μια καινούργια μελέτη η οποία τα συσχετίζει mm. με την ε, επιδείνωση τη μνήμη, την κακή διάθεση και την επιθετική συμπεριφορά. Τι λε τώρα, έτσι, ε. έτσι ακριβώ. Λοιπόν. Πάμε να δούμε σε ποια τρόφιμα τα βρίσκουμε. Να δούμε, Α, να πούμε πρώτα, πρώτα πάμε στη διπλάνη έτσι, κάρτα. Ναι. Για να δούμε έτσι ένα μέτρο σύγκριση πόσα λιπαρά μπορεί και πρέπει να καταναλώνει ένα άνθρωπο, όχι πάνω από 3% τη συνολική Ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη. Δηλαδή, αν κάποιο παίρνει 2.000 θερμίδε, λιγότερο από 3% των 2.000 θερμίδων θα πρέπει να είναι τραν λιπαρά καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε σε ποια τρόφιμα βρίσκονται, θα δούμε ότι καταναλώνουμε πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, για να δούμε την επόμενη κάρτα. Σε ποια τρόφιμα τα βρίσκουμε. Καταρχά, να πούμε ότι εκφύσεω υπάρχουν κάποια τραν λιπαρά. Η πρόσληψη όμω των φυσικών τραν δεν είναι επιβλαβή για την υγεία. Υπάρχουν στο βούτυρο, υπάρχουν σε, σε κρέα. Του κατσικιού, του αρνιού, αλλά αυτά δεν είναι επιβλαβή για την υγεία γιατί είναι και σε πολύ μικρέ ποσότητε. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και μάλιστα σε αυτά τα οποία αναγράφουν υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Και δίνω παραδείγματα, αναφέρομαι κυρίω mm. για τι σκληρέ μαργαρίνες. Αυτέ ε, θα λέγαμε ότι έχουν εξαλειφθεί λίγο. Παλιότερα τι χρησιμοποιούσαμε περισσότερο. Είναι γνωστέ φυτίνε, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσαμε. Mm -hmm. Έτσι Σαλάδια τα οποία χρησιμοποιούνται πολλέ φορέ για το τηγάνισμα. Αυτό που έχω πει πολλέ φορέ είναι ότι το, το λάδι το θα πρέπει και σε πολλά σπίτια. Έτσι, αυτό, θα πρέπει έτσι, να απορρίπτεται. Να Φανταστείτε σε μια α, κλίμακα βιομηχανική εστιατορική, πόσο συχνά μπορεί να γίνεται Μάλιστα. αυτό. Και να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν και παράνομες βιοτεχνίες οι οποίες κάνουν απόσμηση και αποχρωματισμό των ελαίων έτσι ώστε να φαίνεται του... ότι είναι φυσιολογικό ενώ έχει τρανς λιπαράοξη. Ωραία. Και τι είναι τα αρτοπαρασκευάσματα που έχουν υποστεί την θερμική επεξεργασία. Είναι οποιοδήποτε γράφεις. το οποίο έχει ένα κακή ποιότητα λιπαρό όπως είναι το φινικέλο για παράδειγμα mm -hmm. Και φυσικά έχει μπει στο φούρνο και έχει ψηθεί σε μεγάλη θερμοκρασία ή έχει τηγανιστεί. Θα σας δώσω αμέσως μετά παραδείγματα για να είμαι συγκεκριμένος. Ωραία. Πάμε και στην επόμενη κάρτα πριν πάμε στα παραδείγματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα αποφύγουμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και διαβάζουμε πάντα τη διατροφική ετικέτα και αποφεύγουμε όπου αναγράφει ότι περιέχει το τρόφιμο μερικό υδρογονωμένα ή σκέτο υδρογονωμένα λιπαρά. Αυτό Μας. σημαίνει ότι έχει τρανς λιπαρά οξέα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα, να δούμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Το διατάφτα λοιπόν. Αποφεύγουμε λοιπόν τι σκληρέ μαργαρίνε. Εδώ να τονίσω ότι οι μαλακέ μαργαρίνε, αυτέ τι οποίε χρησιμοποιούμε καθημερινή μας, στο καθημερινό μα πρωινό για επάλυψη, δεν περιέχουν τρανς λιπαρά οξέα, οπότε μπορούμε να τι καταναλώσουμε. Στερεά και μυστερεά στερεά έλαια, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μαζική παραγωγή. Συσκευασμένα αρτοπαρασκευάσματα, υλικά για την παρασκευή του. Δηλαδή τυποποιημένα ψωμιά του τόστ, τα, τα, περισσότερα. Έτσι, oh. Τα περισσότερα τυποποιημένα. Ε, φρυγανιές, κρουτών κράκερ, μπισκότα, ε, Γκοφρέτε, κρουασάν, ντόνατ, το οποίο τηγανίζεται το ντόνατ, κέικ. Καθώ και μείγματα για βάφλε, για κρέπε, οι διάφορε ενεργειακέ μπάρε που μπορούν να χρησιμοποιούν οι αθλητέ. Μπάρε δημητριακών τυποποιημένε, σακούλα βιομηχανοποιημένε. Μπάρε δημητριακών, εγώ τρώω κάθε μεσημέρι πριν μπω στην εκπομπή, όχι. Μια καλή λύση είναι να δοκιμάσουμε μπάρε από το φούρνο τη γειτονιά μα, όπου εκεί ξέρουμε ότι η ποιότητα των λιπαρών θα είναι okay. λίγο καλύτερη. Έτσι ναι. και, και φυσικά και δημητριακά κάποια πρωί δημητριακά προϊόντα. Μα τα έχει κόψει όλα. Και πάμε, και η πάμε σε αυτά που σίγουρα αποφεύγουμε. Αποφεύγουμε λοιπόν κατεψυγμένα ή προτιγανισμένα τρόφιμα όπως κοτομπουκές, πανέ, κα, πανές, κατεψυγμένες πίτσες, πίτες, προτιγανισμένες πατάτες σίγουρα, κατεψυγμένα μπιφτέκια, ό,τι έχει προμαγειρευτεί. Αποφεύγουμε τετιγμένα τυριά σε φέτε ή σε κρέμα. Γράφει το τυρί του συγκεκριμένο ότι είναι τετιγμένα. Ε, μου τα πάντα μα έχει κόψει, δεν έχει αφήσει και τίποτα. Και να αφήσω και το τελευταίο. Το, τα τετιγμένα είναι και τα άσπρα τυριά σε φέτε. Ε, τα, τα, τα κίτρινα τυριά. Τα σε κίτρινα φέτε. τυριά, τα οποία όμω αναγράφουν ότι είναι τετιγμένα. Ένα κασέρι, για παράδειγμα, δεν έχει τρανσλι παρά οξέα, αλλά ένα τετιγμένο τυρί βιομηχανοποιημένο. Δεν μας άφησε. καλά, πατατάκια, Έχει. γαριδάκια. Και φυσικά τα πατατάκια, γαριδάκια και όλα αυτά τα αλμυρά okay. και σνακ. Μα έφτιαξε τη διάθεση αυτό το παιδί. <laughs> Σας ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη. <laughs> yeah,